είμαστε στο μουσικό μεζεδοπολείο Πινελόπη και Μνηστήρες, όπου θα παρακολουθήσουμε τη μουσική παράσταση «Η Ντάγινε» της ομάδας «Μερικοί το προτιμούν παλιό». Έχουμε κοντά μας την ομάδα «Μερικοί το προτιμούν παλιό», που μας παρουσίασαν μια καταπληκτική μουσική παράσταση «Η Ντάγινε», βασισμένη στα παραδοσιακά ακούσματα από όλη την Ελλάδα. Κοντά μας λοιπόν έχουμε την Μαρίνα Κάτσικα και την Χριστίνα Κωνσταντινίδη, που πρωταγωνίστησαν και έχουν συλλάβει και όλη την ιδέα. Όχι μόνο εσείς, μαζί με άλλες δύο που θα μας το πούνε εκείνες σε λίγο. Πώς σας ήρθε λοιπόν η ιδέα, κορίτσια αυτή? Λοιπόν, η ομάδα μας λέγεται «Μερικοί το προτιμούν παλιό». Αποτελείται από 6 άτομα. Στη συγκεκριμένη παράσταση πρωταγωνίστησαν τα 4 από τα 6. Γενικότερα όμως ασχολούμαστε με ό,τι αφορά το παρελθόν. Ξαναζωντανεύουμε δηλαδή σκηνές, γεγονότα από το παρελθόν. Μετά την πρώτη μας παράσταση που είχε να κάνει με παλιό ελληνικό κινηματογράφο, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την παραδοσιακή μουσική και ήθη και έθιμα της Ελλάδος, γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ γνώριμο στο ευρύ κοινό και αγαπητό, και πιστέψαμε ότι θα έχει απήχηση. Γι' αυτό συλλάβαμε μία ιδέα με τα κορίτσια, φτιάξαμε μία ιστορία και περάσαμε από τόπο σε τόπο με γνωστά τραγούδια, ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Πόσο εύκολο ήταν να στήσετε όλο αυτό? Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Δουλέψαμε γύρω στους 2 μήνες να γράψουμε το έργο. Δεν ήταν τίποτα στημένο. Είναι όλα τα πράγματα, τα σκηνικά, η παραγωγή, οι φορεσιές, το, όπως είπαμε, το γράψιμο, τα τραγούδια. Πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλοί άνθρωποι μας βοήθησαν. Έγιναν όλα αποκλειστικά από την ομάδα μας, με πολύ μεράκι. Γι' αυτό το παλιό. Χρειάστηκε να μαζέψετε πληροφορίες και από ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ελλάδας? Βεβαίως. Τη γιαγιά μου, από κάποιες άλλες γιαγιάδες και παππούδες. Και μάλιστα πληροφορίες κυρίως για την τοπιολαλιά του κάθε τόπου, που αυτό μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Για να είμαστε συνεπείς. Πήρε πυρούνα, πήρε πατή, πήρε πατή καμαρωτή. Και για να το φαίνεται τούτο. Τούτο του κάνουμε όταν έχει ξηρασία στο ίδιο. Ναι, και παρακαλάμε τους δύο για να βρέξει. Και δεν κατάφτασε να ακόμα η βροχή. Μεγάλη κατάρα έχει πες του. Πες, πήρε πυρούνα. Η γιαγιά της εξαδέλφης μου, της μάνας μου, το σόκα, πέρου χρόνια ένα παιδί. Κοντά μας έχουμε άλλα δύο μέλη της ομάδας «Μερικοί το προτιμούν παλιό». Μαζί μας είναι η Κυριακή Γάσπαρη και η Κωνσταντίνα Κουτσιούμπη. Πείτε μας, κορίτσια, λίγο για τους συντελεστές της παράστασης. Οι συντελεστές του «Η Ντάγινε», αυτός είναι ο τίτλος της παράστασής μας, το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζεται σε ένα πολύ ωραίο χώρο, στο Πινελόπη και Μνηστήρες, στον Γκάζι, καινούριο χώρο. Για να γίνει, να πραγματοποιηθεί όλη αυτή η παράσταση, είχαμε τη χαρά να έχουμε πάρα πολύ βοήθεια από πολλούς συντελεστές.
εύκολο είναι τόσοι άνθρωποι διαφορετικοί να στήσουν τέτοιου είδους παράσταση, να δέσετε σε αυτό όλοι μαζί? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά εμείς αυτό. Αλλά έχουμε ξαναδουλέψει κάποιοι μαζί, οπότε έχουμε δέσει. Αγαπιόμαστε, τσακωνόμαστε και αγαπιόμαστε ξανά μαζί όλοι. Είναι πολύ δύσκολο και με κάποια παιδιά συναντηθήκαμε πρώτη φορά. Τα βρήκαμε, γι' αυτό και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά στην πορεία θα δέσουμε ακόμα καλύτερα. Κορίτσια, καλή επιτυχία. Θα θέλαμε πριν κλείσετε να διαβάσουμε όλους τους συντελεστές. Λοιπόν, στα κείμενα λοιπόν ήταν η Κωνσταντινίδου Χριστίνα, η Κάτσικα Μαρίνα και η Κουτσιούπη Κωνσταντίνα. Στη διδασκαλία παραδοσιακών χορών ήταν ο Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, καταπληκτικός χοροδιδάσκαλος. Στη χορογραφία του ραμπί, του παραδοσιακού αυτού ethnic κομματιού, ο Μαργαρίτης ο Δημήτριος. Επιμέλεια κοστούμιών έκανα εγώ, ελπίζω να ήταν κάτι καλό. Σκηνικά, όπως είπαμε, ο Μπάλας ο Θανάσης. Φωτογραφία της αφίσας μας του Ιντάγινε, η Φωτεινή Ιντίνου, η οποία ήταν μαζί μας από την αρχή της παράστασης. Μουσική διδασκαλία, φωνητική κιόλας, μας έκανε η Παπα Χριστοπούλου η Δέσποινα. Χορηγούς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε κάποιους συλλόγους που μας στήριξαν πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, το βεστιάριο του Δαμουλή του Πέτρου, συναδέλφου ηθοποιού και σκηνοθέτη, το Θέατρο Λίχνος και Τέχνης και Πολιτισμού, το Σύλλογο Υπηρωτών Νέας Σμύρνης, το Σύλλογο Κριτών Πετρούπολης, το Σύλλογο Ποντίων Μελισσίων και κυρίως τον κύριο Κωνσταντινίδη Παναγιώτη που μας βοήθησε πάρα πολύ σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ήθελα να αναφέρω τους μουσικούς της παράστασης. Παίζουν ο Θανάσης Κουρούκλης στο κλαρίνο, ο Γλινός ο Θανάσης στο λαούτο, ο Θοδωρής ο Κουρούκλης στο κλαρίνο, ο Σουσούνης ο Γιώργος στο βιολί. Πάρα πολύ και ωραίοι, πάρα πολύ ωραίοι μουσικοί με αγάπη για την παράδοση. Να ευχαριστήσουμε επίσης στο βίντεο που έχουμε, βίντεο art, το Σιφά και το Γιώργο, στο οποίο βίντεο παίζει ο συνάδελφος, ο εξαίρετος, ο Σπύρος ο Σιδέρης. Στην ηχογράφηση, επεξεργασία ήχου, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Πισδέκη και το Dim Biz Studio. Επιμέλεια φωτογραφίας μας έκανε η Παπαδάτου η Έλενα και ευχαριστούμε τους συναδέλφους Λιναρδάκη Κωνσταντίνο, Γεωργίου Νίκο, τη Γάσπαρη την Κατερίνα για την κατασκευή της Πυρπυρούνας, την Καλή την Κική, τον Καφέ τον Βαγγέλη, τη Ματαφιά την Άρτεμη, High Power Βασιλείου Γιώργος σε μηχανήματα και το μουσικό ρακάδικο το αυτό που έγινε η φωτογράφησή μας. Εύχομαι να τους είπα όλους, να μην ξέχασα κανένα. Δεν έμεινε κανείς παραπονεμένος, είμαι σίγουρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το κανάλι σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Και είστε ένας δήμος που είναι full στην παράδοση, η Νέα Σμύρνη, με μικρασιάτες, με αγαπημένες ενώσεις Σμυρναίων εκεί. Και θα θέλαμε να έρθουν να χαρούν έθιμα Σεριάννη στον τόπο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το μουσικό μας εδωπολείο Πινελόπη και Μνηστήρες και την παράσταση Ιντάγινε της ομάδας Μερική το Προτιμό Παλιό για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.